Συμφωνία οικονομικής ενίσχυσης ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τινησία. Στη χώρα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, προκειμένου να δείξει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη. Ένα από τα θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών ήταν η παράνομη μετανάστευση και οι επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα. Η μεταναστευτική κρίση θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα? Ήμουν παρόν σε τόσες στιγμές που θεωρήθηκαν τελευταίες και δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι μια απαιτητική κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στο σημείο όπου θα μπορούσε να διαιρεθεί. Το 2018 οι μετανάστες που έφτασαν στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο ξεπέρασαν τις 94.000. Ο πρόεδρος της χώρας, Μπεζίκα Έντες Έσμπζη, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν συμμερίζονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο Jean-Claude Juncker ήθελε στο επίκεντρο του ταξιδιού να είναι το εμπόριο και οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Τινησία. Το μεταναστευτικό εν τούτης δεν ήταν εκτός των συζητήσεων. Ο ίδιος και ο Τινησίος πρόεδρος συμφώνησαν ότι ο μόνος τρόπος να βρούμε μια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα είναι η συνεργασία. Αυτό θα γίνει για να αποτρέψουν όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται από το να επιχειρήσουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο.